Η γυναίκα υποτίθεται ότι είναι, έχει λεπτότητα έναντι του ανδρός, έχει μία χάριν. Αυτό να λείπει, να υπάρχει μία χοντροκοπιά που να γίνεται φανερή και στο ευρύτερο περιβάλλον, και που βέβαια έτσι ο σύζυγος στενοχωρείται, βλέπει ότι έχει μία γυναίκα η οποία είναι χοντροκομμένη. Για παράδειγμα, θα έλεγα να πει σε έναν επισκέπτη της, θες γλυκό? Μα ρωτάνε αν θέλει γλυκό ο επισκέπτης. Θα πει ναι θέλω. Δηλαδή να ταυτιστεί με τη χοντροκοπιά της γυναικός αυτής? Όχι βέβαια. Θυμάμαι όνομα Κοιμηχωριό, να μην πω πιο πολλά, κάπου πήγαινα κάθε εβδομάδα. Μου έλεγε λοιπόν εκεί ο ιερεύς, να σου φέρω λίγο φαΐ, αλλά δεν θες. Μόνος του. Ναι, ακούστε, δεν θες, δεν θες. Αυτό τι είναι? Είναι μια χοντροκοπιά, αναμφισβήτητα. Ή να πει η γυναίκα, μου λέρωσαν τα παπούτσια σου, όχι στο σύζυγο, στον επισκέπτη, μου λέρωσαν τα παπούτσια σου το πάτωμά μου. Τι ήλθες τώρα για να μασάς το φαΐ μας? Και ούτω καθεξής. Δεν είναι πολύ χοντρά πράγματα αυτά? Πω πω, να ντροπιάζεται πραγματικά ο σύζυγος με κάτι τέτοια. Δεν θα ξεχάσω, αγαπητοί, όταν με τον επίσκοπο, τον θεολόγο, κάπου εκεί λίγο πριν πρώτου 1970, είχαμε επισκεφθεί το σπίτι ενός νεαρού ζεύγους. Ιερεύς ήταν αυτός. Η σύζυγος, περίεργο πράγμα, έμενε αδρανής, δηλαδή μπήκαμε μέσα, δεν κινήθηκε, καθίστε, περάστε, ξέρω εγώ, ό,τι λέει ο κόσμος και τα λοιπά. Έμενε αδρανής και μας κοιτούσε κατά εξοργιστικών τρόπων. Αυτή δεν κάθεσε, ήταν όρθια, μας κοιτούσε. Βέβαια, με δυσκολία έφερε λίγο γλυκό, με μεγάλη δυσκολία. Κουβέντα καμία, χαμόγελο τίποτα. Έμενε όρθια και μας κοιτούσε, βλοσιρά μας κοιτούσε. Μας έκανε φοβερή εντύπωση, αγαπητοί μου, και σε μένα και στον μακαριστόν θεολόγο. Τι φοβερό πράγμα, ε! Αδάμ γαρ πρώτος επλάστη, ήτα Εύα. Γιατί πρώτα λέει επλάστη ο Αδάμ, ύστερα η Εύα. Εδώ να πω και ένα μικρό πρακτικό πραγματάκι που ίσως κάποιοι να με παρεξηγούν, αλλά όσοι έρχεστε εδώ το βλέπετε και είναι τόσο ωραίο, γιατί αποτελεί θέμα τάξεως. Αν θα πάτε οπουδήποτε αλλού εκτός εξαιρέσεων, κατά τη διανομή του αντιδόρου έρχονται οι γυναίκες να πάρουν πρώτες. Θα πάρουν πρώτα οι άνδρες. Και όταν μια γυναίκα επίμονα στέκεται μπροστά μου, της λέγω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: πρώτα πλάστηκε ο άνδρας, μετά η γυναίκα. Θα περιμένεις. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Λάρισα, στον Άγιο Θανάσιο συγκεκριμένα, μου έλεγαν οι γυναίκες το εξής: μα έχουμε να μαγειρέψουμε. Έχεις, δεν έχεις να μαγειρέψεις, θα πάρεις το αντίδωρό σου μετά τον άνδρα. Τελείωσε, πάει. Για να μάθεις να μην αφεντείς του άνδρος. Έτσι είναι. Το βλέπετε ακόμα στη Θεία Κοινωνία. Έρχονται πρώτες. Όχι. Μάλιστα, στις αποστολικές διαταγές βρίσκουμε τούτο, ότι πρώτα οι άνδρες κοινωνούν, περί Θείας Κοινωνίας ο λόγος, και μετά οι γυναίκες. Βέβαια κάνει μια διαφοροποίηση, αν το θέλετε, έχει τα παιδιά, έχει τις άγαμες γυναίκες, τα επαρθένη. Κοινωνούν επαρθένη οι άγαμες γυναίκες πιο μπροστά από τις έγαμες γυναίκες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δεν μένω περισσότερο, σας είπα μόνο ότι αναφέρεται και αυτό, ότι πρώτα οι άνδρες εμπροκειμένο και μετά οι γυναίκες μέσα στον εκκλησιαστικό μας χώρο. Είναι κάτι που ίσως εκεί μόνο έχει περισωθεί όσα λέμε τώρα, αλλά και αυτός ο χώρος έχει αλωθεί, γιατί οι γυναίκες, επιτρέψατε μου τη λέξη, μπουκάρουν. Γιατί κι αν τελειώσει το αντίδωρο, κι αν τελειώσει η Θεία Κοινωνία, τι περίεργα πράγματα.